Είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Παπαβασιλείου, διδάκτορ μετεωρολογίας και ερευνητής πυρομετεωρολογικής ομάδας Flame της μονάδας ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαβασιλείου, που είστε εδώ μαζί μας. Καλημέρα. Καλημέρα, για να δούμε τελικά. Καλησπέρα, κύριε Κατροκό, κύριε Ποφάντη. Τα φαινόμενα. Και ο κύριος Στέλιος Λουκίδης, καθηγητής πνευμονολογίας. Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Γιατί αν μας επιτρέπετε να ξεκινήσουμε από εσάς, κύριε Λουκίδη, θα βρέξει λάσπη. Η λάσπη μένει στο αυτοκίνητο, μένει παντού και την έχουμε τη σκόνη για μια εβδομάδα, δύο. Εμείς σαν πνευμονολογική εταιρεία πριν από 7-10 μέρες που είχαμε πάλι το ίδιο φαινόμενο βγάλαμε κάποιες πρακτικές οδηγίες στις οποίες είπαμε πρώτον ότι πρέπει οι ασθενείς με χρόνια νοσήματα να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Εδώ να ανοίξω μια παρένθεση και να πω ότι στη διάρκεια της προηγούμενης αφρικανικής έκθεσης στην αφρικανική σκόνη που ήταν ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο για όλους μας, δεν το είχαμε ξαναδεί σε τέτοια ένταση. Δεν είχαμε αυξημένες προσελεύσεις στα επίγοντα, είχαμε όμως αυξημένες προσελεύσεις σε δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας από ανθρώπους με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, οι οποίοι δέχτηκαν αυτή την περιβαλλοντολογική έκθεση και παρουσίασαν κάποια αποσταθεροποίηση των νοσημάτων τους. Αυτό ισχύει σε μεγάλο βαθμό και το έχουμε την πληροφορία από την πρωτοβάθμια φροντίδα. Από την άλλη πλευρά είπαμε ότι θα πρέπει να είναι σε συνδυασμό με την εποχικότητα της αλλεργίας που υπάρχει αυτόν τον καιρό, ειδικά στους ασθενείς με άσθμα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί γιατί θα έχουν πλέον δύο παράγοντες στο περιβάλλον που μπορεί να τους αποσταθεροποιήσουν και γι' αυτό το λόγο προτείναμε το να φορούν μάσκα υψηλής προστασίας σαν μια προσπάθεια να αναχαιτήσουν αυτή την έκθεση στο περιβάλλον. Είναι γνωστό ότι τα χρόνια αναπνευστικά νοσήματα δεν παροξύνονται μόνο από τις περιβαλλοντολογικές συνθήκες, αλλά πολλές φορές προκαλούνται και από τις περιβαλλοντολογικές συνθήκες, ειδικά στα μικρά παιδιά που έχουν μόνιμη έκθεση σε αυτές. Ναι. Άρα είναι ένα πράγμα το οποίο το γνωρίζουμε εδώ και χρόνια, πρακτικές οδηγίες που νομίζω ότι ο καθένας με χρόνιο νόσημα τις γνωρίζει για να μπορεί να προστατεύεται. Τώρα πάμε να δούμε λίγο το φαινόμενο, την εξέλιξη του καιρού, των συνθήκων, κύριε Παπαβασιλείου, γιατί είχαμε πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες, το λέγαμε καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα και στην αρχή της άνοιξης. Βλέπουμε μια πτώση τώρα ραγδαία και με έντονες καιρικές συνθήκες κατά τόπους, όπως παραδείγματος χάρη τις εικόνες τις οποίες είδαμε στη Θεσσαλονίκη. Ναι, κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι έχουμε πάει από κάτι το οποίο ήταν εξαιρετικά ακραίο. Έχουμε πάει σε κάτι πιο φυσιολογικό για την εποχή που διανύουμε. Mm-hmm. Να τονίσουμε ότι αυτές οι καταιγίδες για αυτή την περίοδο είναι απολύτως φυσιολογικές. Mm-hmm. Άλλωστε, αυτή είναι η περίοδος που εκδηλώνονται καταιγίδες, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, το Μάιο και τον Ιούνιο. Οπότε θα λέγαμε ότι επιστρέψαμε στην κανονικότητα παρά πήγαμε σε κάτι παράξενο. Η πτώση της θερμοκρασίας είναι και αυτή φυσιολογική. Επιτέλους η θερμοκρασία βρέθηκε σε κανονικά την εποχή επίπεδα και λίγο πιο κάτω και τις προηγούμενες ημέρες και σήμερα και αύριο θα είναι σε πιο χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Να. Ωστόσο θα επανέλθει και πάλι σε υψηλά επίπεδα. Να τονίσουμε πριν μιλήσουμε για σήμερα που επίσης αναμένουμε έντονα φαινόμενα τοπικά στη χώρα μας να πούμε ότι σαν προοπτική αναμένουμε και πάλι σημαντική άνοδο θερμοκρασίας από τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας. Πόσο περίπου θα φτάσει? Οπότε, ας μην μιλήσουμε από τώρα για το πόσο ψηλά θα φτάσει. Ακούγονται κάτι 35 και μας πιάνει λίγο και σοκ. Δηλαδή, αν έχουμε 35 τώρα, τι θα έχουμε τον Ιούλιο, ας πούμε. Ναι. Κοιτάξτε, αυτά είναι πολύ εξαιρετικά ακραία σενάρια. Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα να μιλήσουμε για μετά από 10-12 ημέρες για το πόσο υψηλά θα φτάσει η θερμοκρασία. Σίγουρα σε αρκετές περιοχές θα ξεπεράσουμε τους 30 βαθμούς Κελσίου, αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς να μιλήσουμε για παραπάνω λεπτομέρειες. Αυτές οι εναλλαγές έχουν να κάνουν με την αποσταθεροποίηση του κλίματος, κύριε Παπαβασιλείου? Εξηγήστε μας γιατί είναι φυσιολογικές αυτές οι εναλλαγές που έχουμε του καιρού. Κοιτάξτε, τέτοιου είδους συστήματα για αυτή την εποχή είναι απόλυτα φυσιολογικά, είναι συστήματα που έχουμε ανάγκη. Να τονίσουμε ότι δεν είχαμε βροχοπτώσεις το προηγούμενο διάστημα για πολλές ημέρες στη χώρα μας. Είναι μια περίοδος που σημειώνεται αστάθεια στη χώρα μας. Αυτό είναι ένα από αυτά τα συστήματα που σημειώνονται τοπικά έντονες βροχοπτώσεις σε μεγάλο μέρος της χώρας μας. Αν θέλετε, στα σημαντικά να τονίσουμε, γιατί έχει παραβλεφθεί πάρα πολύ και έχει δοθεί λάθος βάση, κυρίως στη μεταφορά σαχαριανής σκόνης, η οποία είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Είναι ουσιαστικά ένα επεισόδιο που αφορά κυρίως τη μέση τροπόσφαιρα, περίπου πάνω από τα 1.000 με 2.000 μέτρα υψόμετρο. Δεν το νιώθουμε κύριε Παπαβασιλείου, συγγνώμη, δεν το νιώθουμε έτσι. Είναι πνιγυρή η ατμόσφαιρα και την προηγούμενη φορά και τώρα.
Κοιτάξτε, δεν υπάρχει τέτοια εικόνα. Δηλαδή, ο κόσμος ταλαιπωρείται στην καθημερινότητά του. Ίσως να έχει να κάνει και με τους νότιους ανέμους, με την αύξηση της υγρασίας. Είναι πολλοί παράγοντες. Είναι, δεν, ναι. δεν το γνωρίζω αυτό. Ωστόσο, να τονίσουμε ότι οι συγκεντρώσεις είναι πάρα πολύ χαμηλές. Αφορούν κυρίως τη μέση τροπόσφαιρα. Θα γίνει αισθητή ουσιαστικά μόνο από τις λασποβροχές το συγκεκριμένο επεισόδιο. Mm-hmm. Αν θέλετε, στα σημαντικά, αυτό που έχει παραβλεφθεί πάρα πολύ είναι ότι σήμερα είναι μια σχετικά επικίνδυνη ημέρα. Όχι σχετικά, είναι μια επικίνδυνη ημέρα για τη Βόρεια Κρήτη, όπου τοπικά θα σημειωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες για αρκετές ακόμα ώρες μέχρι το βράδυ. Εκεί θα χρειαστεί μια προσοχή, μιας και τοπικά μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα. Μας λένε ότι στα Χανιά είχαν θέματα το πρωί. Δεν ξέρω εάν συνεχίζεται η βροχόπτωση. Μπορούμε να δούμε και τις κάμερες να έχουμε μια εικόνα αργότερα. Μας έλεγαν ότι από τα Χανιά έχουν πάρα πολύ έντονη βροχόπτωση από το πρωί. Ναι, και θα συνεχιστεί μέχρι το βράδυ στη Βόρεια Κρήτη. Οι βροχοπτώσεις θα αφορούν ολοένα και περισσότερες περιοχές και τμήματα του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου τις επόμενες ώρες. Οπότε θα επεκταθούν τα φαινόμενα και θα είναι έντονα για αρκετές ακόμα ώρες. Και από εκεί και πέρα, αν θέλετε, τις επόμενες ημέρες σταδιακά θα περιοριστούν οι καταιγίδες και οι βροχοπτώσεις. Αύριο στη Δυτική Ελλάδα και τις επόμενες ημέρες πιο τοπικές έως και περίπου την Τρίτη. Από την Τετάρτη και μετά. Αναμένουμε και λιγότερα φαινόμενα και την άνοδο της θερμοκρασίας που αναφέραμε νωρίτερα. Τώρα, πριν σας αποδεσμεύσουμε, μπορείτε να μας πείτε τι ακριβώς είναι αυτό το φαινόμενο Φάτα Μοργκάνα που κάνει τα πλοία να φαίνονται, ναι. να παρουσιάζονται υπτάμενα. Είδαμε ένα τέτοιο που έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο. Είναι λίγο τρομακτικό, ναι, θα ναι. έλεγα εγώ. Είναι ένα οπτικό φαινόμενο. Ναι. Έχει να κάνει με την διαφορά της θερμοκρασίας σε αέριες μάζες στην κατώτερη τροπόσφαιρα. Ουσιαστικά η διαφορά της πυκνότητας του αέρα δημιουργεί διαφορετική διάθλαση του φωτός, οπότε με αποτέλεσμα να βλέπουμε τα αντικείμενα σε διαφορετικό σημείο από αυτό που είναι πραγματικά. Είναι λίγο περίεργο, το βλέπουμε τώρα, το βλέπουν και οι τηλεθεατές μας. Ναι, συμβαίνει. Στις παράκτιες περιοχές το παρατηρούν συχνά οι κάτοικοι. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς, κύριε Λουκίδη. Καλή υπομονή, να είστε καλά. Καλημέρα. 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 Καλημέρα.